Αν ψάχνει κανείς την αγάπη, μπορεί βέβαια πέρα από το τέρι του να την βρει και μέσω ενός πλοηγού. Καθώς δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε, αλλά υπάρχει χωριό περιοχή με το όνομα Αγάπη στην πανέμορφη Τίνο. Και επειδή αγαπάμε την Τίνο γενικά και έχουμε πραγματοποιήσει από πέρυσι πολλές ζωντανές συνδέσεις, πάμε να ξαναπάμε, να ξαναταξιδέψουμε πάλι στο νησί εκεί της Παναγίας. Ένα χωριό Αγάπη της Τίνου λοιπόν έχει την τιμητική του χθες, αλλά όλο το χρόνο η αγάπη έχει την τιμητική της. Είναι ο κύριος Ιωσήφ Δελατόλας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας αγάπης και σκλαβοχωριού. Είναι ένα χωριό δίπλα από το χωριό Αγάπη. Βέβαια. Με 50 κατοίκους το η Αγάπη. Είναι σκαρφαλωμένο σε ένα βουνό εκεί η γραφική αυτή περιοχή. Για ερωτευμένους και όχι μόνο. Σωστά, πρόεδρε? Έτσι, ναι. Εδώ είναι έτσι γύρω-γύρω βουνά. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν κάτοικοι εκεί στην περιοχή με το όνομα Αγάπη, σωστά? Βεβαίως. Ένας τυχαίνει κιόλας να είναι ο αδερφός μου και κάποιοι άλλοι δηλαδή που είναι εδώ κάτοικοι στο χωριό. Ένα κοριτσάκι, ναι, το οποίο είναι στην Αθήνα και έρχεται το καλοκαίρι. Και τυχαίνει κιόλας πολλοί τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι. Ναι. Κάποιοι από αυτοί τυχαίνουν τα παιδάκια τους να ονομάζονται, συνήθως οι κοριτσάκια, να ονομάζονται Αγάπη και έρχονται, ναι, μόνο και μόνο για να δουν το χωριό. Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο, όποιος παντρεύεται εκεί στην περιοχή δεν χωρίζει μετά. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Α, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, είχα μείνει εγώ, είχα μείνει αλλού εγώ. Λόγω το ότι, εντάξει, πιο πολλοί εδώ άνθρωποι, όλοι δηλαδή σχεδόν εκτός από περίπου στα 10 άτομα, είναι ηλικιωμένοι. Οπότε αναγκαστικά. Οπότε μπορώ να πω είναι έτσι της παλιάς σχολής, οπότε δεν είναι όπως τώρα που παίρνουν διαζύγιο για σωστό, πλάκα. Σωστό. Εν τω μεταξύ εκεί στην πινακίδα, στην ταμπέλα σωστά του χωριού, στην είσοδο, υπάρχουν και πολλοί τουρίστες οι οποίοι σπέβδουν, έρχονται στην περιοχή μόνο και μόνο για να φωτογραφηθούν εκεί στην πινακίδα, σωστά, σε σήμανση. Βγάζουν αρκετοί έτσι γιατί τους κάνει εντύπωση, ας πούμε, η ονομασία εδώ του χωριού. Πρόεδρε, βλέπουμε και γι' αυτό βγάζουν και φωτογραφίες. Βλέπουμε και φωτογραφίες από το χωριό, είναι πολύ γραφικό, πολύ ωραίο με τα σοκάκια του. Το καλοκαίρι, όπως ανέφερε και ο Νίκος, υπάρχει κόσμος που έρχεται, υπάρχει μέρος έτσι για να μείνει, ξενώνες κτλ. Η φιλοξενία φαντάζομαι θα είναι μοναδική για κάποιον, ναι, που θα έρθει στο χωριό σας. Τώρα τελευταία η αλήθεια είναι με αυτά με το Airbnb και αυτά που λένε έχει πάρει, έχουμε αρκετούς ξενώνες να μείνουν εδώ πέρα σε σχέση με παλαιότερα. Είναι φιλόξενοι άνθρωποι, δηλαδή αν κάνετε μια βόλτα, ας πούμε, μέσα στο χωριό και είναι στα μπαλκόνια που λέμε έξω στις αυλές, θα σας πούμε να σας κεράσω ένα καφέ ή ένα κουλούρι, ας πούμε, ένα νερό, οτιδήποτε. Η σπεσιαλιτέ της περιοχής? Το μέλι. Έχει και μέλι, είναι 2-3 που ασχολούνται με το μέλι. Τυράκια κάνουν συνήθως. Και το οι σπεσιαλιτέ που λένε εδώ, ας πούμε, και στα ταβερνάκια που κάνουν, είναι φουρτάλια. Που έχουμε 3 ταβερνάκια. Μάλιστα, έχετε και κριτικούς εκεί στην Τίνο γενικά. Έχουμε ξανασυνδεθεί πάλι. Δεν ξέρω αν εκεί στο χωριό έχετε κάποιον με καταγωγή από Κρήτη. Όχι, δεν έχουμε, αλλά το νησί έχει. Ναι, έχει αρκετούς κριτικούς. Λοιπόν, με το καλό να τα πούμε το καλοκαίρι βέβαια. Η αλήθεια είναι πως το όνομα Αγάπη έχει αυξήσει και την επισκεψιμότητα και στην περιοχή σας και το καλοκαίρι. Σίγουρα, ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Έχει, ναι, γιατί θέλετε να σας δείξω και λίγο έτσι. Βέβαια, λίγο, βέβαια, εννοείται, πρόεδρε, για να δούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα, μισό λεπτό, να το ξαναπώ πάλι, βλέπουμε εικόνα ζωντανή από το χωριό της Τίνου εκεί με την ονομασία Αγάπη. Ο κύριος Δελατόλας. Εδώ είναι. Βέβαια, για πείτε μας. Εδώ είναι οι Περιστεριώνες. Βέβαια, τώρα λίγο. Αν είναι. Φαίνεται, όταν σκοτεινιάζει πιο πολύ ο σύλλογος, αν διακρίνεται τα άσπρα, τα έχουν φωτίσει και φαίνεται όλα αυτά. Είναι οι Περιστεριώνες που βλέπετε εδώ στο βάθος τα άσπρα. Ναι. Απέναντι εδώ είναι το χωριό. Η εκκλησία διακρίνεται. Είναι η ενορία, ο Άγιος Αγαπητός. Ναι. Η ενορία του χωριού μας που γίνεται, έχουμε και πανηγύρι στις 18 Αυγούστου που είναι τα καλύτερα, είναι από τα καλύτερα πάνω στο νησί, μην πω και το καλύτερο. Ναι. Που γιορτάζει. Είναι όπως είπαμε όμως, καρφαλωμένο εκεί σε ένα βουνό. Και, ναι, ναι.
Και η απόσταση τώρα από το κέντρο εκεί, από την πρωτεύουσα του νησιού, πόση ώρα είναι? Είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα, με 16 είναι κανένα τέταρτο με 20 λεπτά. Α, είναι κανένα τεταρτάκι με 20 λεπτά, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, με το καλό να τα πούμε από κοντά 18 Αυγούστου. Εννοείται, αρθείτε εδώ στο χωριό μας, να σας κεράσουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πρόεδρε, κύριε Δελατόλα, να σε ευχαριστήσουμε που λέει και πανσέλινο σήμερα, ε. Όμορφος ουρανός. Ναι, ναι, να το δείξουμε λίγο, σοφαίνεται. Να το. Σήμερα πρέπει να είναι. Σωστά, είναι για τη σύνδεση, να βγει επιτυχημένη σύνδεση εκεί από το χωριό Αγάπη. Ναι, λοιπόν, ναι. Ναι, να είστε καλά, πρόεδρε, να είστε καλά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν. Για την ιστορία, Νίκο, να αναφέρουμε ότι στο χωριό, πέρα από τα πλακόστρωτα σοκάκια που είδαμε, τα πετρόχτιστα σπίτια που παραπέμπουν σε αυτό το κυκλαδίτικο στυλ με το μπλε και το λευκό, έχουμε και παραδοσιακό πλυσταριό που μπορεί να δει κάποιος, μαρμάρινες σκρίνες. Ενώ αυτό που κερδίζει αυτούς που το επισκέπτονται είναι και τα γεφυράκια, οι περιστεριώνες που είδαμε και γενικότερα αυτή η βόλτα στη φύση που θα κάνει κάποιος και θα τον μαγέψει. Αξίζει να το επισκεφτεί κανείς, μόλις 20 χιλιόμετρα από τη χώρα της Τίνου.